Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η ζωντανή φιλοσοφική και θεολογική εκπομπή που μας βλέπετε σταθερά κάθε Παρασκευή σε 7 η ώρα περίπου. Και σήμερα είμαστε κοντά σας για να συζητήσουμε μαζί με τον κύριο Βασίλειο Ατζακλή, τον γιατρό της Γενικής Ιατρικής, διάφορα φιλοσοφικά, θεολογικά θέματα. Τον βλέπετε κιόλας στο οθόνη σας. Κύριε Ατζακλή, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Και σήμερα είμαστε κοντά με το τηλεοπτικό κοινό. Θα δείτε, αγαπητοί φίλοι, το θέμα της εκπομπής. Θα δείτε το τηλέφωνο που μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο για μια ώρα περίπου για να μας πείτε τις απόψεις σας για το θέμα. Θέματα που θα θέλετε να αναλύσουμε, να ρωτήσετε πληροφορίες για τις εκδηλώσεις, για τις διαλέξεις που κάνει η εκπομπή που συνεχώς δίνω και τα 5 βιβλία που έχω γράψει για DVD και το βιβλίο του κυρίου Ατζακλή, Αρχαία Ελλάδα και Χριστιανισμός. Όλα αυτά μπορείτε να ρωτήσετε στο τηλέφωνο που βλέπετε στις οθόνες σας, διότι εμείς, εγώ δηλαδή και ο κ. Ατζακλής, είμαστε θειασότες, υπέρμαχοι της ενότητας, να ενώσουμε όλοι μαζί τις δυνάμεις μας για να μπορέσουμε να έχουμε ένα καλύτερο, πιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτό είναι σημαντικό στοιχείο και μπορούν και άλλοι φίλοι, αν θέλουν, να έρθουν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να παρουσιάσουν τις ιδέες τους μέσα από το ελεύθερο βήμα αυτής της εκπομπής. Και επειδή πολλοί φίλοι ρωτούν, κυρία Ατζακλή, για τις δικές σας δραστηριότητες, την εργασία σας, το ραδιοφωνικές εκπομπές, τα DVD σας, όλα αυτά θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια, διότι θέλουν οι φίλοι να γνωρίζουν πέρα από την συζήτηση που θα κάνουμε, πέρα από τα θέματα που αναλύουμε εδώ κάθε Παρασκευή, να γνωρίζουν και άλλες παραμέτρους και άλλες πτυχές των δραστηριοτήτων μας. Ναι. Θεωρήσαμε καλό, επειδή ακούστηκε το Ευαγγέλιο τόσα χρόνια στην Πειραϊκή Εκκλησία και συνεχίζει να ακούγεται βέβαια, γιατί το Ευαγγέλιο είναι κάτι το οποίο δεν σταματάει ποτέ. Ο Λόγος του Θεού είναι αιώνιος και συνεχής. Σκεφτήκαμε λοιπόν να το κάνουμε σε DVD και σε CD και σε MP3. Οι περισσότεροι τώρα οι νέοι άνθρωποι ξέρουν τι είναι αυτά. Οι παλιότεροι μπορεί να μην. Να έχουν μείνει στις κασέτες όπως και εμείς, ας πούμε. Αλλά οι νεότεροι άνθρωποι ξέρουν τι είναι αυτά. Είναι πυκνοί δίσκοι, τους οποίους μπορεί να πάρει κανείς και να ακούει. Σε ένα δίσκο να ακούει ολόκληρο το Ευαγγέλιο, το κατά Ματθαίον, ας πούμε. Στον άλλον να ακούει το κατά Μάρκον. κλπ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν. Διαπαιδαγωγείται κανείς, ακούνε και τα παιδιά που δεν ξέρουν, γιατί στο γυμνάσιο και στο λύκειο αν έχουν το Ευαγγέλιο. Σίγουρα όλα αυτά το νουν. Μάθημα το έχουν σαν μάθημα. Μέσα στο πλαίσιο του μαθήματος των σκεφτικών. Αλλά όλα αυτά το νουν στην εποχή μας, κύριε Ατζακλή, το ξέρετε. Το νουν στην εποχή μας. Και εμείς προσπαθούμε εδώ πέρα να κάνουμε μια προσπάθεια αναζωπήρωση αυτού του ελληνοορθόδοξου πνεύματος, το οποίο, όπως έχουμε πει και σε άλλες περιπτώσεις, είναι η διάδοχη κατάσταση όλων αυτών των αποτυχημένων πειραμάτων που έκανε η ανθρωπότητα τα τελευταία 200 χρόνια, να μπορέσουν να κυβερνηθούν δίχως Θεό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και το πιο φρόνιμο και καλό θα ήταν αυτοί οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι είναι εκτός πραγματικότητας τώρα και να καταλάβουν ότι ο ελληνοορθόδοξος πολιτισμός υπάρχει και είναι στη διάθεση του καθενός να τον εδεχθεί και να τον ακολουθήσει. Αυτή η προσπάθεια λοιπόν γίνεται και ευχαριστούμε πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν μαζί μας σε αυτόν τον τομέα. Εμείς, όπως είπατε κύριε Φουντουλάκη, πιστεύουμε πάντοτε ότι η Ελλάδα είναι μια συνέχεια. Δεν υπάρχει χωρισμός και περίοδοι που σταμάτησε να δρά το ελληνικό πνεύμα και ο ελληνικός πολιτισμός. Ο ελληνικός πολιτισμός είναι η καρδιά της ανθρωπότητας, γιατί με αυτόν αρδεύονται και οι γλώσσες του κόσμου, όπως ξέρετε. Έχετε δίκιο. Αλλά αρδεύονται και τα πνεύματα των ανθρώπων με τον σωστό τρόπο. Εξάλλου, όπως έχετε πει και εσείς, όπως έχουμε ξανααναλύσει σε προηγούμενες εκπομπές, για να μπορέσει και η εκπομπή αυτή να συνεχιστεί, για να μπορέσει και αυτή η εκπομπή να εξαπλωθεί, θα λέγαμε, γιατί υπάρχει ανάγκη και ουσιαστικά αυτά τα θέματα είναι ανεξάντλητα, κυρία Ατζακλή και αγαπητοί φίλοι. Πολλές φορές συζητάμε, τα αναλύουμε και αυτή βιβλία, πάμπολα βιβλία στην κατά διάρκεια του ανθρωπίνου είδους, όμως συνεχίζονται να προβληματίζουν, γιατί ο άνθρωπος, όπως έχουμε ξαναπεί, προβληματίζεται, ερευνά και το μεγάλο ερώτημα, και γι' αυτό υπάρχει και ο τίτλος αυτής της εκπομπής, είναι η αλήθεια. Η αλήθεια που απασχόλησε τον άνθρωπο, εξέτασε την αλήθεια ο άνθρωπος και μάλιστα η φιλοσοφία δημιουργήθηκε λόγω της αναζήτησης του ανθρώπου να βρει την αλήθεια. Αυτό ερευνά η φιλοσοφία. Ο θεάνθρωπος διακήρυξε ότι είναι η αλήθεια, είναι η οδός της ζωής, είναι η αλήθεια. Είναι το φως.
οι μεγάλοι φιλόσοφοι μας λένε ότι στο αγαθό, στο ένα, στον Θεό, εκεί υπάρχει η ανώθευτη και η πραγματική αλήθεια. Έτσι είπε ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πλοτίνος. Ο Πλάτωνας μας μίλησε το αγαθό, ο Αριστοτέλης μας μίλησε, όλοι λοιπόν αυτοί οι μεγάλοι φιλόσοφοι. Έτσι λοιπόν εμείς αναζητούμε και ερευνούμε την αλήθεια. Και καταλήγοντας, γι' αυτό λοιπόν πάντοτε ζητούμε την στήριξη των φίλων να μας πούν τις απόψεις τους, να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια μέσα από την δική τους συμβολή και ο καθένας μπορεί να βοηθήσει και να εξαπλωθεί, να διαδοθεί αυτή η εκπομπή, γιατί νομίζω ότι σήμερα έχουμε ανάγκη, όπως λέει και ο τίτλος εκπομπής, να εξυψωθεί και το πνεύμα, καθώς τα αναγνώσματα, κύριε Ζακλή, των τελευταίων Κυριακών έχουν να κάνουν με τις αρετές, έχουν να κάνουν με την αγάπη ουσιαστικά του ανθρώπου, έχουν να κάνουν με την ελεημοσύνη, με την ανάβαση του ανθρώπου, ανάβαση, η άνοδος του ανθρώπου που εξετάστηκε και από τους μεγάλους φιλοσόφους. Ενθυμούμε το συμπόσιο του Πλάτωνα, που εκεί έχουμε τους αναβαθμούς, έχουμε την μυστική ένωση που μιλάει ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος ο Πλοτίνος, που ουσιαστικά μιλάει για την ένωση του ανθρώπου με το Θεό, την μυστική ένωση όπως λέει, για την θέαση του ανθρώπου, για την ωραιότητα, την υπέρμετρη ωραιότητα και η θέα της ωραιότητας, όλα αυτά τα λέει η φιλοσοφία. Έτσι λοιπόν, επίσης ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος θεωρείται ότι είναι ανατόμος της ανθρώπινης ψυχής, εξέτασε την ανθρώπινη ψυχή, μίλησε και αυτός για αναβαθμούς, μίλησε και αυτός για βαθμίδες, για σκαλοπάτια, για να φτάσει ο ίδιος ο άνθρωπος στο αγαθό. Όλα αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε στη σημερινή εκπομπή. Μπορείτε και πάλι στο τηλέφωνο που βλέπετε να ρωτήσετε πληροφορίες για τα θέματα των εκπομπών. Τι αναλύουμε εδώ πέρα κάθε Παρασκευή, τι εξετάζουμε. Για τις διαλέξεις που γίνονται. Για τις ραδιοφωνικές σας εκπομπές που έχετε κάθε βράδυ στο ραδιοφωνικό σταθμό 91,2 της Πειραϊκής Εκκλησίας. Και εκεί έχετε μια ωραία επικοδομητική εκπομπή. Ναι, για τα DVD, τα οποία έχετε. Η Πειραϊκή Εκκλησία είναι τώρα 25 χρόνια που κρατάει και μεταδίδει το Λόγο του Θεού ακαινοτόμητο και ωραία. Πάρα πολύ ωραία ο κόσμος, ιδίως τα βραδινά, έτσι που ακούγεται και το Ευαγγέλιο, μετά τις 12-12.30. Πολλοί άνθρωποι ακούνε εκείνη την ώρα και μετά κοιμώνται και είναι ευχαριστημένοι πάρα πολύ με το πρόγραμμα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Στο 91,2 των FM είναι, για όσους δεν ακούνε, και για τους νέους ανθρώπους που δεν έχουν ακόμα ακούσει πολλά πράγματα γι' αυτό, 91,2 είναι η Πειραϊκή Εκκλησία στα FM. Αυτό που είπατε, κύριε Φουντουλάκη, είναι άξιο σημειώσεως, αξιοσημείωτο, διότι ναι, οι πατέρες της Εκκλησίας διείδαν πριν ακόμα την εξάπλωση του ελληνοχριστιανικού πνεύματος, πριν ακόμα δημιουργηθεί αυτή η σύζευξη. Αυτή ήταν η πιο πετυχημένη σύζευξη και νομίζω ο πρωτοπροσβύτερος πατέρας Μεταλλινός γράφει ένα κομματάκι που αξίζει κανείς να το θυμάται. Λέει, η αναγεννητική διασύνδεση ελληνισμού και χριστιανισμού υπήρξε ευεργετική και το ελληνικό έθνος, το οποίο μέσα σε αυτή τη νέα συζυγία με το Ευαγγέλιο του Χριστού απέκτησε την ιστορική του πορεία, μια νέα ταυτότητα, συνεχίζοντας τη μεγαλουργία του με ένα νέο τρόπο και έκφραση. Τόσα χρόνια προσπάθησαν να μας κρύψουν και το κατάφεραν εν τινή μέτρο να μας κρύψουν ένα μεγάλο πολιτισμό. Τον ελληνοορθόδοξο πολιτισμό του Βυζαντίου, της Νέας Ρώμης, της Κωνσταντινούπολης, της Βασιλευούσης. Αυτό είναι που κράτησε ολόκληρους 11 αιώνες. 1100 χρόνια, κύριε Φουντουλάκη. Εσείς το ξέρετε καλύτερα από μένα, βέβαια, αλλά τα λέω για να ακούνε οι φίλοι μας. Ναι, ναι. 1100 χρόνια βασίλευε στον κόσμο αυτός ο πολιτισμός, ο οποίος έδωσε πάρα πολλά στην ανθρωπότητα και θα έπρεπε να είναι πλήρως ευγνώμονες όλοι οι λαοί της γης για αυτό το οποίο συνέβη από εκεί. Διότι να ξέρετε και ότι η αναγέννηση που λέμε στην Ιταλία το Μεσαίωνα, το 1600 κλπ, δεν είναι τίποτε άλλο από τις ανθρώπους οι οποίοι έφυγαν από την Ανατολή και δημιούργησαν εκεί αυτό το αναγεννητικό πνεύμα. Είναι πάρα πολλοί λόγοι που πήγαν εκεί και έκαναν τυπογραφία και τυπωναν βιβλία κλπ. Και είναι αυτή η άνθηση του πνεύματος εκεί. Ιδίως στην Νότια Ιταλία, Φλωρεντία κλπ. Τα ξέρετε. Τόσο πολύ. Α, ήταν και ο Ελ Γκρέκο τότε, εκείνη την εποχή, το 1600-1700. Ήταν και ένας από τους μεγαλύτερους ζωγράφους του κόσμου. Εγώ τον θεωρώ πολύ μεγάλο ζωγράφο αυτόν. Έτσι είναι, ναι. Πάρα πολύ, σωστό, πάρα πολύ μεγάλο ζωγράφο.
Διότι έχει δώσει κάτι το οποίο είναι μυστικοπαθές και πρωτότυπο πάρα πολύ ο Ελ Γκρέκο. Ο οποίος λέγεται Θεοτοκόπουλος, ξέρετε. Ναι. Και κατάγεται από την Κρήτη. Από την Κρήτη. Στο πρόσωπο λοιπόν αυτών των χριστιανικών μηνυμάτων μας δίνεται και εμάς η ευκαιρία τώρα να ανακυκλώσουμε αυτή την προσπάθεια και να δώσουμε το νέο στίγμα της ζωής αυτής που έχει δοκιμαστεί ότι συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό και τον κάνει ευτυχισμένο. Διότι να ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει σχέση με τον Θεό είναι ένας δυστυχής άνθρωπος, έστω και αν έχει τα πλούτη του κόσμου, έστω και αν έχει τα περισσότερα αγαθά και όλα αυτά. Η ψυχή γεμίζει μόνο με τον Θεό. Δεν γεμίζει με τίποτε άλλο. Ούτε με λεφτά γεμίζει, γι' αυτό και οι περισσότερες αυτοκτονίες είναι από πλούσιους. Έτσι αυτό. Λένε ότι αυτοκτονάνε οι φτωχοί, αλλά αυτό είναι μύθος. Οι πλούσιοι είναι εκείνοι που αυτοκτονάνε περισσότερο. Βέβαια και οι φτωχοί είναι τα δύο άκρα. Καλή ή τερή, μέση οδό. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Γι' αυτό εμείς στη σημερινή εκπομπή λέμε μια σημαντική αλήθεια. Τι λέμε σήμερα στη σημερινή εκπομπή, στη ζωντανή αυτή εκπομπή, αγαπητοί φίλοι και κυρία Ζακ, λέμε ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να ασχοληθεί και με το πνεύμα του. Λέμε ότι θα πρέπει να ασχολείται και με την ψυχή του και να μην ασχολείται μόνο με τα υλικά αγαθά. Μια ισορροπία ουσιαστικά σώματος και ψυχής. Έτσι. Και πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι που είναι οικονομικά εύρωστοι, έχουν μια οικονομική επιφάνεια, όμως τους λείπει μέσα τους κάτι. Γιατί δεν τα έχουν βρει με τον εσωτερικό τους εαυτό, γιατί δεν ακολουθούν την αυτογνωσία, γιατί δεν έχουν καθαριστεί ψυχικά, δεν έχουν καθαριστεί σωματικά. Όλα αυτά λοιπόν, γιατί συνδέεται το σώμα και η ψυχή, άρα δεν έχουν ακολουθήσει την οδό της καθάρσεως. Μας μίλησαν και οι πατέρες Εκκλησίας και οι φιλόσοφοι, δεν ακολούθησαν τις αρετές, δεν εξύψωσαν ουσιαστικά το πνεύμα τους στην νοητή ωραιότητα. Όλα αυτά συμβαίνουν και βλέπουμε σήμερα να βασιλεύει παντού η κατάθλιψη, η συναχώρια, γιατί ο άνθρωπος, όπως είπατε, έβγαλε από τη ζωή του τα ιδανικά, έβγαλε τις αξίες, έβγαλε τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις και προσπάθησε να οδηγηθεί σε ένα άκρατο μιμητισμό. Και όλα αυτά τα βλέπουμε σήμερα και βασιλεύει παντού το σκοτάδι και βασιλεύει η συναχώρια. Οι αυτοκτονίες συνεχώς να αυξάνονται σε μέγιστο βαθμό. Μια χώρα όπως είμαστε εμείς, όπως είπανε, το παράδειγμα που είδαμε όλοι αυτές τις μέρες και η Ατζακλή, δεν ξέρω αν το είδατε, με τους Ιταλούς δημάρχους. Δύο Ιταλοί δήμαρχοι έδωσαν το μισθό τους για την σωτηρία της πατρίδος. Το ποιο είναι το σημαντικό, είπαν ότι η Ιταλία και γενικότερα η Ευρώπη δεν είμαστε λέει αδερφοί τους Ελλήνες, είμαστε παιδιά των Ελλήνων. Γιατί εδώ γεννήθηκε η φιλοσοφία, γεννήθηκε η ποίηση, γεννήθηκε η λογοτεχνία, γεννήθηκε το θέατρο, γεννήθηκαν όλες οι τέχνες εδώ. Εμείς εδώ πέρα είμαστε πρωτεργάτες των επιστημών, είμαστε πρωτεργάτες των τεχνών και της φιλοσοφίας. Και χαίρομαι που αρχίζει αυτό το πνεύμα το φιλελληνικό πλέον. Μα το είδαμε όλη τη εβδομάδα. Οι δράκουλες της παγκοσμιοποίησης θέλουν να παρουσιάσουν την Ελλάδα ότι είναι η χειρότερη χώρα κλπ. Μετά αντέδρασαν και οι άνθρωποι του πνεύματος και είπαν: για βάστα. Για ποια χώρα μιλάτε? Για αυτή τη χώρα που πρέπει να πηγαίνετε εκεί και να προσκυνάτε? Πού δεν προσκυνάνε όταν έρχονται εδώ? Δεν προσκυνάνε στην Ακρόπολη? Δεν προσκυνάνε τα μουσεία μας και τα μνημεία μας και όλο τον πολιτισμό μας? Δεν τον προσκυνάνε αυτοί? Τι έχουν να δείξουν περισσότερο από τα ελληνικά αγάλματα έξω στο εξωτερικό? Αν πας στη Γερμανία και στην Αυστρία και οπουδήποτε. Και σε όλα τα μουσεία της Ευρώπης, δεν ξέρω και στην Αμερική αν υπάρχουν μουσεία ελληνικά, πρέπει να υπάρχει εκεί πέρα αγάλματα ελληνικά. Βεβαίως. Βλέπεις ότι τα έχουν σε περιοπή, δηλαδή σαν να είναι αυτά ο πολιτισμός τους. Έτσι, δικά μας αγάλματα υπάρχουν σε μεγάλα μουσεία και η αντιγραφή. Κανένας πολιτισμός δεν έφτιαξε τόσο ζυγισμένη και αξιοπρεπή την φυσιογνωμία και το πλάσιμο του ανθρωπίνου σώματος και του πνεύματος, διότι το πνεύμα με το σώμα είναι μαζί αλληλένδετα. Δηλαδή το πνεύμα αντανακλά στο σώμα. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κακόμορφος να έχει ένα πνεύμα στις σπάνιες περιπτώσεις. Συνήθως το πνεύμα αντανακλά στο σώμα και το αντίθετο. Γι' αυτό πέρανε αθλητές, παιδιά, έξυπνα, υπέροχους ανθρώπους, τους οποίους κάνανε αγάλματα οι γλύπτες. Και έτσι δημιουργήθηκαν αυτά τα αριστουργήματα που βλέπουμε σήμερα του Πραξιτέλη, του Σκόπα και όλων των άλλων μεγάλων δημιουργών της ανθρωπότητας, οι οποίοι είναι αξεπέραστοι. Κανένας πολιτισμός δεν έφτασε αυτά τα ύψη. Γιατί ο πολιτισμός είναι μια μαζική έτσι, εξέγερση πνευματική. Δεν είναι ένας άνθρωπος, δεν φέρνει ένας άνθρωπος την άνοιξη. Ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη και δεν πάει κανένας στον παράδεισο μόνος του. Στον παράδεισο μόνος του κανείς δεν πάει. Πρέπει να βοηθήσει και τους άλλους. Τι μας λέει σήμερα που θα διαβάσουμε με αυτό? Εάν δεν συγχωρείτε τα παρατώματα των άλλων, δεν θα συγχωρεθούν και τα δικά σας. Άρα χρειαζόμαστε και τους άλλους ανθρώπους
για να συγχωρεθούμε εμείς από το Θεό. Αν δεν συγχωρέσουμε, κύριε Φουντουλάκη και αγαπητοί μας φίλοι ακροατές, εάν δεν συγχωρέσουμε εμείς τα παραπτώματα των άλλων, δεν συγχωρεί ο Θεός τα δικά μας. Ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό σημαίνει ότι μόνοι μας δεν πάμε στον παράδεισο. Για να μην θυμηθώ και τη Μαντινάδα την κριτική που είναι όμορφη και λέει: δεν πας στον παράδεισο όσα κεριά να ανάψεις, αν με τον πόνο του αλλού, αν με τον πόνο του αλλού και εσύ μαζί δεν κλάψεις. Μα η αγάπη υμνήθηκε, εξυμνήθηκε παντού. Έχουμε τον περίφημο ύμνο της αγάπης. Ουσιαστικά τα τρία πρόσωπα, η ένωση των τριών προσώπων της τριαδικότητας παραπέμπει στην αγάπη. Προεξοφλεί την αγάπη των ανθρώπων. Έτσι είναι. Η συγκοινωνία της αγάπης. Ο Πατήρ, Υιός και το Άγιο Πνεύμα, όπως γνωρίζουμε μέσα από τη δογματική μας διδασκαλία. Έτσι λοιπόν η αγάπη είναι το Α και το Ω. Τη διακήρυξε ο Θεάνθρωπος, την διατυμπάνησε και ουσιαστικά η συγχώρεση είναι το σημαντικότερο πράγμα. Και αυτό έδειξε η αγάπη. Είναι ότι σε συγχωρώ γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι και εγώ έχω ασφάλι. Είδατε τι είπε ο Χριστός όταν πιάσανε τη γυναίκα να την λιθοβολήσουν. Επειδή ήταν, λέει, Μιχαλής, τη βρήκανε με έναν άλλο άντρα. Ναι, ναι. Και ήταν αυστηρά ο νόμος, ο Μωσαϊκός. Λέγανε να λιθοβολείται εκείνη η οποία μιχεύει, η γυναίκα αυτή. Και ο Χριστός θέλοντας να τη σώσει, τη λυπήθηκε, τη πλαχνίστηκε και τη έδωσε μια ευκαιρία ακόμα. Λέει ο αναμάρτωσος από εσάς. Ορίστε, ας ρίξω την πρώτη πέτρα. Και τι κάνανε, πετάξανε τις πέτρες και φύγανε. Γιατί σου λέει τώρα εγώ, αν πετάξω την πέτρα πρώτος, θα μου πουν οι άλλοι Ελλάδες. Ναι, ναι. Εσύ είσαι αναμάρτητος, αφού σε ξέρουμε, ας πούμε, τι είσαι. Και κάθε άνθρωπος, δεν είμαστε αναμάρτητοι. Είναι δυνατόν να είμαστε, εμείς ξέρουμε μέσα μας ότι δεν είμαστε αναμάρτητοι. Άλλο που παρουσιάζουμε στην κοινωνία ένα πρόσωπο έτσι πιο καλό. Μέσα μας ξέρουμε όμως τι έχουμε κάνει. Αν έχουμε κάνει και όσο έχουμε κάνει. Δεν ξέρω. Αυτό το κρίνει ο Θεός και ο άνθρωπος ο ίδιος, η συνείδησή του. Πάντως δεν είμαστε αναμάρτητοι. Και εφόσον δεν είμαστε αναμάρτητοι, κύριε Φουντουλάκη, δεν πρέπει να κρατάμε και στους άλλους μια στάση τέτοια, σαν να τους θέλουμε αυτοί να είναι αναμάρτητοι. Και αυτοί οι αμαρτωλοί άνθρωποι είναι όπως εμείς. Άρα η συγχώρεση πρέπει να είναι αλληλέγγυα. Δηλαδή να τη δίνουμε και να παίρνουμε συγχώρεση από τους άλλους. Και με αυτόν τον τρόπο, όταν συγχωρεθεί ο άνθρωπος, η συνείδησή του απαλλάσσεται. Είναι ένα είδος εξομολογήσεως κι αυτό. Κοινωνικής εξομολογήσεως. Όταν λες τον άλλον, εντάξει, τα ξεχνάω ότι μου έχεις κάνει. Τότε και ο άλλος, ας πούμε, αρχίζει και αισθάνεται καλά. Λέει, κοίταξε, αυτός ο άνθρωπος δεν μου κρατάει πια κακία. Έτσι, ελευθερώνεται κι αυτός. Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε. Σταματάνε αυτά οι βεντέτες και όλα αυτά που υποφέρουν οι άνθρωποι και οι αδέρφια μεταξύ τους έχουν έχθρες κλπ. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Ναι, 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 αυτό το έχουμε δει, ναι, γενικότερα. Η αγάπη είναι το βασικότερο στοιχείο, ότι ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία, είναι το βίωμα, η εμπειρία. Ουσιαστικά δεν είναι θρησκεία, ο χριστιανισμός είναι ένα βίωμα, είναι τρόπο ζωής. Θρησκεία της αγάπης. Ναι, έτσι βασίζεται στην αγάπη και όχι στις απαγορεύσεις. Και πολλές δεν φορές, υπάρχει. Ναι, ναι, οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο χριστιανισμός μας μίλησε μόνο για απαγορεύσεις. Ναι. Μας λέει μην κάνεις το ένα, μην κάνεις το άλλο. Η ουσία όμως είναι ότι όλες αυτές οι επιταγές ουσιαστικά έχουν να κάνουν περισσότερο με την ωφέλεια. Και μέσα την νηστεία, μέσα τη σωματική υγεία και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μας προέτρεψε ο Θεάνθρωπος, ουσιαστικά μας βοηθούν και συμβάλλουν στην ψυχική υγεία. Θέλετε να δείξετε κάτι? Θα δείξω κάτι, ναι. Πρώτα δύο λόγια. Πείτε δύο λόγια και να δείξετε. Αυτό που είπατε μου άρεσε πάρα πολύ, για το ότι η Αγία Τριάδα με την αγάπη, τα τρία πρόσωπα έχουν την ίδια θέληση και την ίδια θέληση μέσα, ναι, της αγάπης. Και αυτό μας το έδειξαν η Αγία Τριάδα, ότι πρέπει να είναι και οι άνθρωποι έτσι αγαπημένοι, οι οικογένειες και όλος ο κόσμος. Αλλά να σας πω κάτι το οποίο ίσως το ξέρει ο κόσμος, αλλά το επαναλαμβάνουμε, δεν, ναι, είναι, ναι, κακό. Η μόνη θρησκεία, ας το πούμε θρησκεία εντός εισαγωγικών, που είναι αποκάλυψη, ναι, αληθείας εξ ουρανού, αφού ήρθε ο ίδιος ο Θεάνθρωπος, δηλαδή δεν τη λέμε θρησκεία, τη λέμε αποκάλυψη Ιησού Χριστού, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η μόνη θρησκεία η οποία λέει να συγχωρούμε και να αγαπάμε τους εχθρούς μας είναι η χριστιανική. Δεν θα βρείτε σε καμιά άλλη θρησκεία αυτό το πράγμα. Και είναι λάθος να λέμε ότι όλες οι θρησκείες είναι ίδιες. Η χριστιανική θρησκεία έχει τον Χριστό, ο οποίος αναστήθηκε, ο οποίος ζει, ο οποίος βοηθάει, ο οποίος βρίσκεται μέσα στα έργα των Αγίων κλπ. Κλπ, κλπ. Αλλά να σας πω κάτι συγκλονιστικό που διάβασα προχτές. Ναι. Ένας ηγεμόνας της Ρωσίας προβληματίστηκε όταν επικράτησε σε όλα τα κρατήδια εκεί που είχε παλιά η Ρωσία. Προβληματίστηκε πώς θα ενώσει όλο αυτόν τον κόσμο, όλο αυτόν τον λαό, όλους αυτούς. Ναι. Γιατί είναι αχανής η Ρωσία, ξέρετε. Είναι το μεγαλύτερο κράτος του κόσμου η Ρωσία. Πιάνει από τη Σιβηρία από πάνω μέχρι κάτω, στο Καζακστάν. Λοιπόν, προβληματίστηκε λοιπόν και ρώτησε όλους τους σοφούς, έκανε ένα συνέδριο, ένα συμβούλιο και είπαν, ναι, επειδή τι να κάνουμε. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα. Ναι, θα συνεχίσει και Τζακλή. Να δείξει αυτό που θέλετε να μας, ναι, πείτε εδώ πέρα για τη Ρωσία. Τι ακριβώς. Μετά το διάλειμμα, περνάμε, αγαπητοί φίλοι, στο διάλειμμα και επανερχόμαστε. Ναι. Την
βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου, όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. CD και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Δεν θέλετε οδικιώτη, ελάτε στο Λακιώτη. Δεν κάνουμε εκτόσεις στην ποιότητα, μόνο στις τιμές μας. Πραγματικές εκτόσεις και αληθινά χαμηλές τιμές, χωρίς παγίδες ή άλλα τεχνάσματα. Ψωνίζεις φθηνά, αλλά και ποιοτικά. Λακιώτης, το όνομα στο μπάνιο και τη θέρμανση. Τώρα και στις κουζίνες. Como se comía el ganado, si el cavilán se comiera, como se comía el ganado. Yo llamo que era conmigo el cavilán colorado, cavilán, cavilán. Έχετε και ωραία φωνή, κύριε Ατζακλή, και όλα είναι σημαντικό αυτό ότι ασχολείστε και έχετε και πολλές άλλες δραστηριότητες. Αγαπητοί φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής. Και θα δώσουμε μέσο λόγο στον κύριο Ατζακλή. Μιλάμε σήμερα. Μιλάμε για τον Ρώσο ηγεμόνα. Ναι, βεβαίως. Και όσους. Ναι, πείτε λίγο πάλι την αρχή της ιστορίας. Ναι. Όσους, ναι, λοιπόν, ένας Ρώσος ηγεμόνας. Πιθανόν ήταν ο Ιβάνο Τρομερός. Δεν ξέρω ακριβώς πώς αναφέρεται εκεί πέρα σε αυτό το σημείο. Ή αυτός ή κάποιος άλλος. Πάντως ένας από τους μεγάλους εκείνους Ρώσους εκείνης της εποχής. Διότι οι Ρώσοι γίνανε μετά το 1050 γίνανε Ορθόδοξοι. Ναι. Ξέρετε. Και ο Μέγας Φώτιος ήταν εκείνος ο οποίος τους άνοιξε τα μάτια και τους είπε: Κοιτάξτε, εάν οι Σλάβοι δεν γίνουν Ορθόδοξοι, θα πληθυνθεί ο Μουσουλμανισμός και θα εξαφανιστεί η Ορθοδοξία. Τους το είπε τότε αυτό ναι. Ο Μέγας Φώτιος, γι' αυτό θεωρείται Μέγας κιόλας. Έτσι, ναι, διότι διέβλεψε ότι αν γίνουν οι Σλάβοι, και παράδειγμα, και έχουμε αυτή την απόδειξη, ιστορικά την απόδειξη, ότι με τη Ρωσία τώρα και με τα άλλα κράτη έχει σταματήσει η εξάπλωση του Μουσουλμανισμού στην Ευρώπη κλπ. Αλλιώς δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. Ιστορικά η Ορθοδοξία, εκτός αν ο Θεός έκανε άλλο σχέδιο, δεν ξέρουμε τα σχέδια του Θεού. Λοιπόν, πήρε τους καλύτερους σοφούς και τους είπε: Σας παρακαλώ, λέει, ελάτε να μου δημιουργήσετε μία λύση σε αυτή την απορία που έχω. Λέει, πώς θα μπορέσω να γίνω ηγεμόνας όλης αυτής απέραντης Ρωσίας, με τις στέπες και με όλα αυτά. Και του είπανε: Άρχοντα, πρέπει να κάνεις μία θρησκεία και ένα νόμισμα. Ναι, ναι. Αυτό που πάνε να κάνει νέα τάξη των πραγμάτων τώρα. Η παγκοσμιοποίηση. Μέσα στην παγκοσμιοποίηση. Ναι. Τούτο δηλαδή για την παγκοσμιοποίηση, προτού να έρθει η παγκοσμιοποίηση τότε. Λοιπόν, και τι έκανε ο Ιβάνο Τρομερός. Πήρε εκπροσώπους των μουσουλμάνων, του εβραϊσμού και των παπικών και ζήτησε να του εκθέσει ο καθένας τι θρησκεία έχει. Και αφού τις είδε όλες, δεν μπορούσε να αποφασίσει και φώναξε και τον Ορθόδοξο τελευταίο. Ο Ορθόδοξος λοιπόν του είπε: Αυτή είναι η θρησκεία μου. Αν μπορεί να το δείξει η κάμερα. Και του έδειξε αυτή τη φωτογραφία, αυτή την εικόνα εδώ. Μπορείτε να κάνετε ένα zoom, σας παρακαλώ, κύριε σκηνοθέτα. Ακόμα λίγο. Λοιπόν, είναι. Επάνω είναι. Εκεί, εντάξει. Φτάνει. Το παρακάνω. Ναι, θέλει λιγότερο. Έχει. Λοιπόν, εντάξει. Φαίνεται καθαρά. Λοιπόν, επάνω είναι ο θρόνος του Θεού. Εδώ είναι ο θρόνος του Θεού. Από κάτω είναι οι Άγιοι και από κάτω είναι η κόλαση. Αυτή είναι ο Ιβάνο Τρομερός στη φωτογραφία και συγκλονίστηκε την εικόνα αυτή. Και του λέει, αυτή είναι η αληθινή θρησκεία. Αφού εξέτασε και τις άλλες και τις βρήκε έτσι κάπως περίεργες, του είπε του Ορθόδοξου ότι αυτή είναι η αληθινή θρησκεία. Και από τότε έβαλε τις βάσεις να έρθουν οι Ιεραπόστολοι να διδάξουν στη Ρωσία την αληθινή θρησκεία. Και πήγε ο Μεθόδιος και ο Κύριλλος, συγγνώμη, στους Σλάβους και τους έκανε αλφάβητο. Προσέξτε διαφορά της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία
Δεν ήθελε να μάθουν ελληνικά οι Ρώσοι για αυτό, γιατί ήταν μεγάλο αυτό το πράγμα. Τι να πάθει ολόκληρο Ρώσος, στη γλώσσα του το έκανε. Και στη γλώσσα του αγαπήσανε τον χριστιανισμό. Και έτσι σήμερα υπάρχουν αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες θα μας λυτρώσουν πάλι, διότι και η Ρωσία κρατάει γερά την Ορθοδοξία και όλοι οι άλλοι, οι Ορθόδοξοι λαοί ή και οι συνεισίδες που υπάρχουν στους άλλους λαούς, και στην Αμερική υπάρχει η Ορθοδοξία. Τώρα έχουμε 20 μοναστήρια στην Αριζόνα. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει περισσότερα, κύριε Φουντουλάκη. Έχουμε 20 μοναστήρια από έναν άνθρωπο. Τον πατέρα Εφραίμ, από τη Θεοφύλου. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, με τη βοήθεια του Θεού ασφαλώς, διότι είναι δυνατόν να φτιάξει ένα μοναστήρι ένας άνθρωπος μόνος του. Τι να κάνει. Έτσι. Μπορώ εγώ να φτιάξω ένα μοναστήρι. Αυτός με θεϊκή βοήθεια έπεισε τους ανθρώπους να φτιάξουν 20 μοναστήρια. Έχει ένα μικρό Άγιον Όρος φτιάξει εκεί πέρα αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, και από εκεί τώρα οι ίδιοι Αμερικάνοι τι λένε. Δεν θέλουμε στα αγγλικά τη λειτουργία, τη θέλουμε στα ελληνικά. Ναι. Και αναγκάζονται και την κάνουν τη λειτουργία στα ελληνικά και έχουν μάθει ελληνικά όλοι οι μοναχοί των μονών αυτών. Είναι καταπληκτικό πράγμα αυτό που σας λέω. Έχουν μάθει ελληνικά και κάνουν τη λειτουργία στα ελληνικά. Αυτή είναι που απαξιώνουμε εμείς να πάμε την Κυριακή μια ώρα, διότι μας έχει δώσει την εβδομάδα 168 ώρες ο Θεός. Τις έχετε υπολογίσει, βλέπω. Ναι, βεβαίως. Είναι 24x7. Κάνει 168. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, και μας λέει ο Θεός, έχετε 168 ώρες, ρε παιδιά, και κάντε ό,τι θέλετε. Κάντε καλά έργα, διασκεδάστε, φάτε, δεν απαγορεύεται. Ο Χριστός πήγε στο γάμο της Κανά και ήταν ανοιχτή καρδιά και τους λέει τι θέλετε, και άλλο κρασί. Και άλλο κρασί. Τους έβαλε κρασί. Σίγουρα, καλά κάνετε και το λέτε. Περίσσεψε και βγήκε από τα παράθυρα το κρασί. Και Τζακλή, σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί πολλές φορές. Έχει, αυτό που σας είπα και νωρίτερα, πολλές φορές μου το έχουν θέσει αυτό το ερώτημα για το θέμα της διασκέδασης και της ψυχαγωγίας. Δεν απαγορεύεται η ψυχαγωγία. Σε μη ψυχαγωγία και ωραία. Μέσα στα... Όχι έκφυλα πράγματα και τρελά. Σίγουρα. Μέσα στα. Όχι αυτά τα όρια. Με τις αφάνες και με τις τρελάς και με τα. Πώς τα λένε τα. Μέσα στα λογικά πλαίσια. Έξαλα ροκ συγκροτήματα και τέτοια που έχουν βάλει τον κόσμο, ας πούμε, εκεί πέρα. Δεν σας αρέσει ένα χωριάτικο γλέντιο μετά την εκκλησία που γίνεται ένα ωραίο τραπέζι και τρώνε όλοι. Σαν το γάμο, όπως γίνεται ο γάμος, έτσι ακριβώς είναι το παραδοσιακό γλέντι των Ελλήνων. Τα κλεφτόπουλα. Κλέφτες δεν το μεταξύ. Να πούμε και αυτό γιατί γίνεται παρεξήγηση. Κλέφτες δεν είναι επειδή κλέβανε. Δεν κλέβανε αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν θρησκευόμενοι. Πηγαίνανε και κοινωνούσαν πρώτα και μετά πηγαίνανε για πόλεμο. Αλλά κάνανε κλεφτοπόλεμο. Γι' αυτό είναι κλεφτοπολεμιστές. Γι' αυτό είναι κλέφτες και αρματολοί. Δηλαδή. Οι άλλοι είχαν τάρματα και αυτοί είχαν λίγα όπλα γιατί κάνανε κυνηγητό του εχθρού μέσα από τις πέτρες, μέσα από τα λαγούμια, έτσι. Μέσα από τις σπηλιές και μέσα από τα όρη. Γι' αυτό λέγονται από τον κλεπτοπόλεμο λέγονται κλέφτες. Δεν είμαστε κλέφτες. Φυσικά αυτό το θέμα που θέτετε, τα θέματα αυτά είναι σημαντικά διαχρονικά. Μιλήσατε για την αξιοποίηση των δραστηριοτήτων, για το τάλαντο, για την κλίση του κάθε ανθρώπου. Ουσιαστικά κάθε άνθρωπος, όπως το έχουμε δει μέσα στις παραβολές, έχει σαν σκοπό. Και θα πρέπει ουσιαστικά να οδηγείται σε κάποιους στόχους. Όπως μας λέει και ο Αριστοτέλης, ότι ο άνθρωπος κατά τη διάρκεια της ζωής του πρέπει να βάζει συνέχεια στόχους. Ο ένας στόχος να φέρει τον άλλον. Και ο τελικός στόχος είναι να φτάσει στο αγαθό. Γιατί οι μεγάλοι φιλόσοφοι μας μίλησαν για τα πολιτεύματα, μας μίλησαν για τον ηγέτη, για τον κυβερνήτη, για αυτόν που αγαπά και αναζητάει την αλήθεια, αναζητάει τη σοφία κτλ. Ήθελα λοιπόν να πω το εξής, αυτό που λέγατε και νωρίτερα, ότι θα πρέπει το τάλαντο που μας έχει δώσει ο Θεάνθρωπος, ο Θεός ουσιαστικά, και το αγαθό, θα πρέπει να το αξιοποιούμε, να μην το κρύβουμε. Yeah. Άρα λοιπόν το ζήτημα των δραστηριοτήτων είναι το Α και το Ω, η κλίση, η αξιοποίηση των ταλάντων που έχει ο κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος έχει μια κλίση. Έτσι. Και δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, δεν πρέπει να απογοητεύονται σήμερα και τα νέα παιδιά, αυτό... πιστεύοντας ότι δεν είναι ικανά να κάνουν κάτι. Όλοι μπορούν να κάνουν όλοι κάτι μπορούν. Και να συμβάλλουν σε μια γενικότερη προσπάθεια να εξυψωθεί ο άνθρωπος και να φτάσει στον προορισμό του. Φτάνει να καταλάβουν που είναι η κλίση τους. Έτσι. Αυτό δεν είναι. Αυτός, να καταλάβουν που είναι η κλίση τους και να μην πιέζονται πάρα πολύ από τους γονείς, να γίνεις αυτό που θέλω εγώ, να γίνεις δικηγόρος, να γίνεις εκείνο. Να βλέπουν και οι γονείς με σοφία που κλείνει το παιδί, τι κλίσεις έχει και να το προωθούν σε κάποιο καλό δρόμο. Καλύτερο βέβαια, αν έχει πάρει κάποιο άσχημο δρόμο, τον διορθώνουν. Αλλά να μην το αλλάζουν κατεύθυνση, διότι αν αλλάζει έναν άνθρωπο κατεύθυνση, είναι εσύ τον σκοτώνει. Αυτό τώρα το έχει κανονίσει ο Θεός. Ο ένας άνθρωπος να είναι χειράνακτας, να έχει πολύ δύναμη για να κάνει αγροτικές εργασίες. Κάποτε θυμάμαι ένας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο μας έλεγε. Ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πολλές τρίχες στο σώμα τους, έχουν τριγανικά σώματα, μεγάλα χέρια σαν σπάτουλα, όλα τα δάχτυλά τους είναι ίδια κλπ. Ναι. Αυτοί οι άνθρωποι λέει πρέπει να εργάζονται. Άμα δεν εργάζονται, στεναχωριώνται.
Αυτό το ουσιαστικά το έχουν πει και οι φιλόσοφοι, ναι, που λέτε. Μπράβο. Ουσιαστικά ότι διαιρούνται σε κατηγορίες η πολιτεία. Ναι, 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 ναι. Και μάλιστα αυτούς το είχαν δει και αρχές. Σχολούνται, ναι, με χειρονατική εργασία οι κυβερνήτες, οι προστάτες της πολιτείας και οι φιλόσοφοι, οι κυβερνήτες αυτοί οι οποίοι έχουν, ναι, ναι, την αναζήτηση της αλήθειας, τη σοφία, θέλουν να ερευνούν. Τους βάζουν στην κορονίδα πιο ψηλά από τους άλλους ανθρώπους. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό. Ναι. Αυτό γίνεται έτσι, με μια βαθύτερη επισκόπηση του θέματος. Γίνεται για τον εξής λόγο. Αν ένας άνθρωπος τα είχε όλα, είχε και χειρανακτικές ικανότητες, είχε και ιατρικές ικανότητες, είχε και ικανότητες να φτιάχνει το σπίτι του, να το χτίζει, να το φτιάχνει, είχε όλες τις ικανότητες, αυτός ο άνθρωπος θα γινόταν σαν το Σατανάλε. Διότι δεν θα είχε ανάγκη κανέναν άλλον. Θα ήταν αυτάρκης και αυτή η αυτάρκεια θα τον απέκλει από σχέσεις με άλλους ανθρώπους. Ενώ τώρα τι λέμε. Μόλις θα αρρωστήσουμε, γιατρέ μου, σώσε με, έχω αυτό, έχω εκείνο. Όταν ο γιατρός θέλει μια εξυπηρέτηση, του λέει: Πω, μπάζει το σπίτι μου μέσα, έλα να μου φτιάξει τον ταβάνι. Έχει πέσει τον ταβάνι, έχει κάνει τρύπα. Ή τα παπούτσια μου χαλάσανε, πρέπει να πάω να βρω παπούτσια κλπ. Και έχουμε ανάγκη όλους τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να φτιάχνουμε ψωμί όλοι στο σπίτι. Έχουμε το φούρνο, μας φτιάχνει ο φούρνος το ψωμί. Εμείς του φούρναρη του κάνουμε κάτι άλλο, μια άλλη εξυπηρέτηση. Και έτσι λοιπόν η κοινωνία συναγελάζεται, έρχεται σε επαφή και γίνεται αυτό που είπαμε προηγουμένως, η κοινωνία της αγάπης. Ο ένας δίνει στον άλλον. Είμαι σίγουρος τώρα υπό τις νέες συνθήκες ότι θα ξαναφτιάξουν μια ελληνοπρεπή κοινωνία, κύριε Φουντουλάκη. Δεν θα έχουμε εκείνο το κοίταξε, πάρε αυτό και κάνε αυτή τη δουλειά. Όχι. Θα υπάρχει και ανταλλαγή. Εγώ φτιάχνω πατάτες. Εσύ φτιάχνεις ντομάτες. Ωραία. Θα κάνουμε ανταλλαγή. Και είναι όπως γινόταν και παλιά. Δεν είναι άσχημο πράγμα αυτό. Θα κάνουμε το χρήμα να μην έχει αυτή την άρχουσα αξία που είχε πάρει στη ζωή μας και τη φοβερή φωνική αξία που είχε το χρήμα. Ο ένας δηλαδή με το χρήμα να ζει και ο άλλος να πεθαίνει επειδή δεν έχει. Ναι, ναι. Αυτό ήταν καταστρεπτικό. Ναι, πρέπει, ναι, οι άνθρωποι τώρα να αρχίσουν να καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κόψουμε τις γωνίες και να στρογγυλέψει το καρβέλι αυτό, για να μπορούμε να έχουμε από αυτό το καρβέλι ένα κομματάκι ο καθένας. Ένα κομμάτι ο καθένας. Όχι ένας 10 κομμάτια και άλλοι 9 καθόλου, όπως γινόταν μέχρι τώρα, να το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μήπως ο Θεός μας θέλει τώρα να δείξουμε αυτή την ορθόδοξη πλευρά του Έλληνα, την οποία την είχαμε χάσει με την πολυτέλεια και με όλα αυτά τα μέσα ενημέρωσης και όλα αυτά που γίνανε και μας οδηγήσανε σε ένα δρόμο ωφελημιστικό και εγωκεντρικό. Μήπως πρέπει να σπάσουμε το κέλυφος αυτό της εγωκεντρικότητάς μας και να γίνουμε πιο πληθωρικοί άνθρωποι προς τα έξω. Μήπως πρέπει να αρχίσουμε να κάνουμε μια κοινωνία πάλι όπως ήταν παλιά, μια κοινωνία αγάπης και Μπορείς να είναι κοντά στον άλλο. Ναι. Να είναι κοντά, ναι, στον, ναι, άλλο. Ναι. Αυτό λοιπόν τώρα θα δοκιμαστεί στις δύσκολες μέρες και είμαι σίγουρος ότι έχει γίνει. Έχει αρχίσει να γίνεται. Ξέρετε τι είπαν οι ξένοι. 300.000 λέει ταΐζει η εκκλησία, τους φάνηκε πολύ περίεργο. Γιατί έξω δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται, ναι, εύκολα, ναι, αυτά. Ναι, ναι. Στην Αμερική, ας πούμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν έχουν συσίτια έτσι τόσο εύκολα κλπ. Εδώ, μόλις χρειάστηκε ανάγκη, αμέσως ο κόσμος έτρεξε να πάει να αγοράσει ένα πακέτο μακαρόνια, λίγο ρύζι, ένα πακέτο ζάχαρη, να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, με ό,τι είχε, με το στέρημά του, με αυτό που είχε. Και αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είμαστε Έλληνες, παραμένουμε Έλληνες και θα δώσουμε πάλι μαρτυρία ελληνοορθόδοξη στην ανθρωπότητα. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε για την εξύψωση του ελληνοξενικού ιδεώδους. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Πριν συνεχίσουμε τη ζωντανή αυτή εκπομπή, να υπενθυμίσουμε ότι μιλάμε σήμερα για την ισορροπία σώματος και ψυχής. Μιλάμε για το πνεύμα, μιλάμε για το νου του ανθρώπου, το πνεύμα που υμνήθηκε μέσα τους φιλοσόφους. Βλέπουμε ότι οι φιλόσοφοι να μιλάνε ότι ο νους του ανθρώπου είναι το αθάνατο μέρος της ψυχής, είναι το ανώτερο μέρος της ψυχής. Το είπαν οι μεγάλοι φιλόσοφοι. Το λογιστικό ουσιαστικά. Βλέπουμε οι πατέρες Εκκλησίας, όπως λέω και στα 5 βιβλία μου, έχουν επηρεαστεί από τους αρχαίους φιλοσόφους. Μέσα από πολλά παραδείγματα, μέσα από τοιχογραφίες τους πρόναους και σε Ράμονα Σύντων Ιωαννίνων, στο Άγιο Όρος, βλέπουμε οι μεγάλοι φιλόσοφοι. Συμφωνεί με το Λογοσίο. Ναι, να έχουν περίοπη θέση. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά έρχεται η Εκκλησία να θεωρήσει τους φιλοσόφους ότι ήταν χριστιανοί προ Χριστού, γιατί είπαν αλήθειες, είπαν σοφά πράγματα,
χρησιμοποίησε η Εκκλησία και η πατρική θεολογία την ορολογία τους για να πει αλήθειες, για να θεμελιώσει την χριστιανική πίστη. Όλα αυτά λοιπόν. Δεν ήταν δυνατόν να αφήσουν αυτή την υπέροχη γλώσσα. Οι πρώτοι πατέρες της Εκκλησίας κατάλαβαν ότι αυτή η γλώσσα είναι η μοιραία γλώσσα, η κατάλληλη γλώσσα που θέλει ο Θεός για να μεταφέρει όλες τις μεγάλες ανθρώπινες αξίες. Την αγάπη, την λειτουργικότητα, τη συγχωρητικότητα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία η ελληνική γλώσσα τα έχει σε τέτοιο βαθμό και σε τέτοια πληθώρα ενιών που είναι κάτι το ασύλληπτο. Καμία γλώσσα δεν έχει για το ποτήρι, για το τραπέζι, για τον άνθρωπο, για τόσες πολλές εκφάνσεις διαφορετικές γλωσσικές. Καμία γλώσσα. Να δείτε πόσες λέξεις χρησιμοποιούμε για μία έννοια. Πόσες λέξεις χρησιμοποιούμε, πάρα πολλές λέξεις. Πολύ πλουσία γλώσσα. Αυτό είναι η πλουσιότητα της γλώσσας, η οποία είναι ανοιχτή και παίρνει ακόμα ρίζες. Ναι, βρήκαν ότι η αρχαία ελληνική γλώσσα, η αρχαία ελληνική μιλάμε τώρα, έτσι, είναι πιο ολοκληρωμένη γλώσσα του πλανήτη αυτού. Και με αυτήν θέλουν τα κομπιούτερ να κάνουν τα λογιστικά τους, διότι είναι ανοιχτή και είναι μαθηματική γλώσσα. Έχει ρίζες, έχει μια ριζότητα, μια ανοιχτή και απειροστική απορρόφηση λέξεων και ενιών. Είναι καταπληκτικό δηλαδή αυτό που συμβαίνει με την ελληνική γλώσσα. Έχει μείνει άναυδος. Ο κάθε πνευματικός άνθρωπος, ο Γκέτε, ξέρετε ότι ο Γκέτε μελέτησε την ελληνική γλώσσα πάρα πολύ πριν φτιάξει τη γερμανική. Ο Γκέτε έχει φτιάξει τη Hochdeutsch, τη μεγάλη γερμανική γλώσσα, την πανεπιστημιακή γλώσσα, την έχει φτιάξει ο Γκέτε. Την έχει δομήσει ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός. Φοβερός επιστήμονας, φοβερό κεφάλι, φοβερή διάνοια ο Γκέτε. Ήξερε 30 γλώσσες, ήξερε και τις ρωσικές και όλες αυτές τις ανατολικές γλώσσες. Λοιπόν, και ποια γλώσσα χρησιμοποίησε το συντακτικό της αρχαίας ελληνικής για να κάνει το συντακτικό της γερμανικής γλώσσας. Άρα να ξέρουν λοιπόν, καλά το είπε αυτός ο Ιταλός, πώς το είπε, ότι είναι παιδιά των Ελλήνων όλοι αυτοί και χρησιμοποιούν τα εργαλεία, τα πνευματικά εργαλεία τα οποία χρησιμοποίησαν οι δικοί μας προπάτορες. Ο δε Μεγάλος Βασίλειος τι είπε, θα πάρουμε λέει την ελληνική γλώσσα με όλα τα καλά στοιχεία που έχει. Θα πάρουμε όλους τους μεγάλους φιλοσόφους με όλα τα καλά στοιχεία που έχουν. Αν κάπου δεν διαφωνούμε, εκεί θα το πάρουμε. Σαν τη μέλισσα δηλαδή θα κάνουμε μια επιλεκτική. Και γι' αυτό λοιπόν έχουν πάρει πάρα πολλά από τους αρχαίους, όπως είπατε, και συμπλήρωσαν και ολοκλήρωσαν τον πολιτισμό αυτό που λέγεται αρχαίος ελληνικός. Σωστό είναι αυτό, κυρία Τσακλή. Απλά να υπενθυμίσω ότι υπάρχει το τηλέφωνο επικοινωνίας που μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο. Αυτή τη στιγμή να πάρετε τηλέφωνο, να ρωτήσετε πληροφορίες για τα 5 βιβλία τα οποία έχω γράψει που μιλάνε για τα θέματα αυτά της φιλοσοφίας και της θεολογίας. Έχω γράψει θέματα τα οποία είναι διαχρονικά, έχω σχολεί με θέματα ερευνητικά σε απλή κατανοητή γλώσσα, τα οποία αναφέρονται στις διαχρονικές αναζητήσεις του ανθρώπου, όπως είναι ο χρόνος, είναι της ψυχής, η σώματος και ψυχής, μέσα από την ιστορία της φιλοσοφίας, μέσα από τους μεγάλους και σημαντικότερους πατέρες της Εκκλησίας, όπως ένα άλλο βιβλίο είναι «Η δομή της ιστορίας», η σχέση της σιωπής μέσα στον νεοπλατωνισμό και μέσα από τη φύση. Και τα 5 αυτά βιβλία μπορείτε να ρωτήσετε πληροφορίες, όπου υπάρχουν αυτά τα βιβλία και διακινούνται από τις εκτός Σταμούλη, Σόλωνος 114 και στο κέντρο της Αθήνας, Πανεπιστημίου 57. Είναι τα βιβλία αυτά που μιλούν για την ιστορία της φιλοσοφίας, για τη σχέση φιλοσοφίας και θεολογίας, για θέματα που από την πρώτη στιγμή, όπως λέει ο Αριστοτέλης, αναζήτησε ο άνθρωπος, διότι το ανθρώπινο «ον», η ανθρώπινη ψυχοπνευματική ολότητα, αναζητάει, ερευνά, ψάχνεται να βρει την αλήθεια, την αλήθεια που εδώ κάθε Παρασκευή προσπαθούμε μαζί με τον κύριο Τζακλή, μαζί με διακεκριμένους επιστήμονες να την αναζητήσουμε και με τη βοήθεια και τη δική σας. Έτσι λοιπόν μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο που βλέπετε, να ρωτήσετε και άλλες πληροφορίες για τις συνέχειες αυτών των εκπομπών, τα θέματα που θα θέλατε να αναλύσουμε, για τις εκδηλώσεις, διαλέξεις που πάντοτε η είσοδος είναι ελεύθερη για να έχουμε και μια ζεστή και ανθρώπινη επικοινωνία. Περνάμε, αγαπητοί φίλοι, στο δεύτερο διάλειμμα αυτής της εκπομπής. Θα επανέλθουμε μετά με τη συνέχεια της συζήτησης. Βιβλία φιλοσοφίας του καθηγητή Γεώργιου Φουντουλάκη απαντούν στα ερωτήματα του σύγχρονου ανθρώπου. Ο συγγραφέας με απλή γλώσσα απαντά στα διαχρονικά ερωτήματα του ανθρώπου,
όπως το ζήτημα της ψυχής, του χρόνου και της σιωπής. Τα εξαιρετικά αυτά βιβλία, με τις αναλύσεις τους, ικανοποιούν ακόμα και τον πιο απαιτητικό αναγνώστη. Τα βιβλία προσφέρονται σε ειδική τιμή για τους φιλοθεατές. Για πληροφορίες και παραγγελίες, 210-38-15.000. Συντή και DVD με την Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής. Τιμές για όλους προσιτές. Ζωοδόχο Πηγή 44 και στο τηλέφωνο 210-380-5539. Επίσης, στο ίδιο βιβλιοπωλείο διατίθεται το βιβλίο του Βασίλη Ατζακλή «Χριστιανισμός και Αρχαία Ελλάδα». Συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι, και επειδή εμείς εδώ πέρα ό,τι λέμε σε θεωρητικό επίπεδο το κάνουμε και σε πρακτικό επίπεδο, έχουμε διάφορες εκδηλώσεις. Θεωρούμε ότι ένα καλό βιβλίο μας βοηθάει το πνεύμα μας να βρισκόμαστε σε μια πνευματική εγρήγορση και γι' αυτό λοιπόν εμείς προτείνουμε βιβλία, προτείνουμε επικοδομητικές εκπομπές, σαν τις εκπομπές που κάνει και ο Σαζακλής το ραδιοφωνικό σταθμό της Πυριακής Εκκλησίας, σαν τα DVD που έχει ο κ. Σαζακλής που ο ίδιος έχει δημιουργήσει με τον ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου, σαν το βιβλίο του κ. Ατζακλή που ομιλεί και συνταυτιζόμαστε ιδεολογικά. Μιλάει για τη σχέση της αρχαίας Ελλάδας και του χριστιανισμού. Και εγώ έχω ασχοληθεί με όλα αυτά τα θέματα, αυτά που βλέπετε κάθε Παρασκευή, μέσα από τα 5 αυτά βιβλία που εγώ έχω γράψει. Σε λίγο καιρό θα κυκλοφορήσει το 6ο βιβλίο. Μιλάει για τη σημερινή κατάσταση και τις αξίες, για την διαχρονικότητα των αρετών και των αξιών. Πώς οι αξίες ουσιαστικά ατονούν στην εποχή μας, όμως έχουν μία αρχή, μία διαχρονικότητα, το ζήτημα των αξιών και των αρετών. Και πριν περάσουμε στον κύριο Ατζακλή, οι φιλόσοφοι. Ο νεοπλατωνικός φιλόσοφος Πλοτίνος, που ασχολήθηκα επισταμένα και ερευνητικά και μέσα από τα βιβλία μου και μέσα από τις μεταπτυχιακές μου σπουδές, μας μίλησε ότι για τις κατηγορίες των ανθρώπων, όπως είναι ο ερωτικός άνθρωπος, από ό,τι ενθυμούμε, στις Ενεάδες, στο περίφημο έργο του, όπου ο ερωτικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που αισθάνεται έναν έρωτα για το αγαθό. Διψάει, έχει η ψυχή του μια άσβεστη δίψα για την αρχαίγονη ωραιότητα. Διότι μέσα από τον νεοπλατωνισμό, μέσα από τον Πλοτίνο που έζησε το 204 μετά Χριστόν ως 269 περίπου, όπως μας λένε οι ερευνητές, συνεχώς διατυμπανίζει, συνεχώς διακηρύττει την νοσταλγία του ανθρώπου, και εδώ μοιάζει και με τον Απόστολο Παύλο, καθώς ο Πλοτίνος λέει ότι ο άνθρωπος συνεχώς αναζητάει την αρχαίγονη, την κανονική πατρίδα του, και εδώ είναι έκπτωτος. Έχει εξόριστο ουσιαστικά σε μια πατρίδα που δεν είναι πραγματική, αυτό που λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι ο άνθρωπος αναζητάει συνεχώς να βρεθεί στο Θεό, την αιώνια πατρίδα του, και όλα αυτά λοιπόν πολλά κοινά σημεία, ναι, και τα λέμε συνεχώς. Ναι, κυρία Τσακλή. Και ο Αντρέ Μπρετόν, παρόλο που ήταν λίγο τρελούτσικος, ας πούμε, είπε ότι κάθε άνθρωπος ζητάει τον παράδεισο. Τον παράδεισό του ζητάει, λέει, κάθε άνθρωπος. Είναι αλήθεια αυτό. Ζητάμε κάτι ανώτερο. Η ψυχή του ανθρώπου είναι ανεξιχνίαστη, δηλαδή. Πάντα θέλει, κύριε Φουντουλάκη, κάτι καλύτερο, κάτι ανεβασμένο, κάτι πιο ωραίο από αυτό που έχει. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι αναζητητής της ομορφιάς και της αλήθειας. Συνέχεια ψάχνει και ζητάει. Και επειδή τώρα, εδώ που τα λέμε, η παγκοσμιοποίηση μισεί τον ελληνικό πολιτισμό και ξέρει ότι ο ελληνικός πολιτισμός κάνει τους ανθρώπους ελεύθερους και ευτυχείς και δυνατούς και δεν κοροϊδεύονται εύκολα, τι κάνει? Θέλει να κόψει τη γλώσσα, αυτή που είναι το εργαλείο που πηγαίνει κανείς σε μια νοητική κατάσταση ανώτερη, διότι να ξέρετε ότι η γλώσσα, η ίδια η γλώσσα, έχει κραδασμό, δηλαδή έχει δονήσεις που ανοίγουν υψηλότερα πνευματικά κέντρα μέσω της γλώσσας. Γι' αυτό τα Ελληνόπουλα που πάνε να σπουδάσουν στην Αμερική κλπ. Φαίνονται εξυπνότερα από τους άλλους. Όχι γιατί είναι γεννημένα εξυπνότερα, αλλά με τη γλώσσα που έχουν εξασκηθεί. Με το βάφτισμα που έχει γίνει, αυτό είναι άλλη υπόθεση, το πούμε και σε άλλη περίπτωση, παίρνουν ένα προβάδισμα. Γι' αυτό έχουμε μεγάλους επιστήμονες στο εξωτερικό. Στο εξωτερικό έχουμε πολύ μεγάλους επιστήμονες, το ξέρετε αυτό. Στη NASA κλπ. Ευρύθη από Έλληνες επιστήμονες. Ναι, ναι, ναι. Και στα πανεπιστήμια της Γαλλίας και στα καλύτερα πανεπιστήμια, στη Σορβόνη κλπ. Έχει πολλούς Έλληνες, πάρα πολλούς. Λοιπόν, δεν θυμάμαι, είχα μια στατιστική κάποτε, τώρα δεν θυμάμαι, την έχω ακόμα στο αρχείο, να δω πόσοι Έλληνες είναι καθηγητές πανεπιστημίου. Ναι, είναι αρκετοί.
Ενώ οι Τούρκοι δεν έχουν βγάλει καθηγητές πανεπιστημίου. Οι Άραβες έχουν λίγους και οι Ινδοί λίγους. Ναι, ναι. Εμείς έχουμε μεγάλο ποσοστό δηλαδή. Σαν να είναι η Ελλάδα μια μεγάλη χώρα. Και είναι μεγάλη χώρα η Ελλάδα. Εγώ πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη πνευματική δύναμη στον πλανήτη η Ελλάδα. Διότι έχει όλες τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσει μια νέα ζωή καλύτερη από αυτές που δημιουργούν οι δράκουλες που πίνουν το αίμα της ανθρωπότητας, αυτές οι Bilderbergers και όλοι αυτοί οι Ρόσιλς και δεν ξέρω, εν πάση περιπτώσει, ποιοι είναι αυτά τα πρόσωπα. Γιατί δεν μας λένε, κύριε Φουντουλάκη, σε ποιους χρωστάμε, να ξέρουμε τα πρόσωπα. Χρωστάμε στον κύριο Παπαδόπουλο, τάδε. Να ξέρουμε. Δεν μας λένε. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν χρωστάμε ουσιαστικά. Είναι αέρας κοπανιστός το χρήμα αυτό το χρέος. Είναι λογιστικό χρέος. Είναι χρέος από κομπιούτερ, δεν είναι χρέος από τράπεζες και από τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αφού ολοκληρώνουν λοιπόν τους αρχαίους οι πατέρες της Εκκλησίας, κάνουν τον άνθρωπο τόσο ελεύθερο, ώστε όσο ξεφεύγει από τη ρομποτοποίηση της Δύσεως που θέλει τον άνθρωπο ένα ρομπότ, όπως τους κάνανε στην αρχή της βιομηχανικής εποχής, που τους βάλανε, δεν ξέρω αν έχετε δει τα έργα του Τσάρλι Τσάπλιν, ναι, ναι. Που κάνει συνέχεια μια βίδα έτσι, ας πούμε, και τρελαίνεται ο άνθρωπος στο τέλος. Κάνει μια έτσι, μια βίδα έτσι, γι' αυτό μια βίδα συνέχεια και στο τέλος τρελαίνεται. Και βγαίνει έξω με το κατσαβίδι αυτό και βγαίνει στον δρόμο και αρχίζει να κάνει. Δηλαδή του έχει μείνει έτσι αυτό το πράγμα, από, διότι δεν μπορεί να κάνει τον άνθρωπο ρομπότ να βάζει μια βίδα. Ο άνθρωπος είναι ολόκληρη ιστορία, ολόκληρη μηχανή, ολόκληρος μηχανισμός. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο διαδίδουν και τα παγκόσμια ψέματα. Μέσα στις παγκόσμιες φούσκες που διαδίδουν για τα υλικά πράγματα, που σου λένε ας πούμε διάφορα ψέματα, αρχίζουν και λένε και πνευματικά ψέματα. Για να μπορεί να μην ξυπνήσει ο άνθρωπος. Του λένε όλες οι θρησκείες είναι ίδιες. Για να μην φτάσει ποτέ στον χριστιανισμό που είναι η θρησκεία η πραγματική, η ουσιαστική. Του λένε ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Για να μην δει το μεγαλείο της θεώσεως που του δίνει ο Θεός. Και του λέει, έλα να σε κάνω πρίγκιπα. Έλα κοντά μου να γίνεις πρίγκιπας. Κάνε αυτά που σου λέω. Αγάπησε με, θέλε με εμένα, ναι, και εγώ θα σε κάνω πρίγκιπα του ουρανού. Η βασιλεία των ουρανών. Κληρονομείται. Τι λέει, κληρονομείται. Γιατί? Διότι είναι εξαίματος βασιλεία από το αίμα του Χριστού. Λοιπόν, λέει είναι ένας είναι ο Θεός. Και οι Ορθόδοξοι λένε είναι τρελοί που λένε ότι είναι τριαδικός. Το λένε και οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Μάρτυρες εντός εισαγωγικών. Ενώ ο Θεός είναι τριαδικός, αυτοί λένε ένας Θεός υπάρχει. Το λένε όλες οι θρησκείες αυτό. Ενώ ο Θεός μας απέδειξε ο Χριστός ότι είναι τριαδικός. Τριαδικός. Άλλο ψέμα. Ο κόσμος θα καταστραφεί, λέει, και αυτομάτως θα ξαναγεννηθεί. Από πώς θα ξαναγεννηθεί αυτομάτως? Δεν υπάρχει Θεός ο οποίος θα τον ξαναφτιάξει τον κόσμο. Μόνος του θα γίνει ο κόσμος. Ο Θεός δεν τον αφορά το θέμα του ανθρώπου, έτσι νομίζουν μερικοί. Ο Θεός τον αγαπά τον άνθρωπο, τον κάνει σαν παιδί του. Και δεν κάνει και διάκριση. Αγαπάει όλους τους ανθρώπους γενικά. Και τους προστατεύει όλους. Άλλο ψέμα. Θα έρθει ένας νέος Χριστός, λένε, ο υδροχοϊκός δήθεν Χριστός, ο οποίος θα κυβερνήσει, λέει, τα τελευταία, ας πούμε, χρόνια. Από πού ως που θα έρθει καινούριος Χριστός? Ένας είναι ο Χριστός. Πώς βγάζουν ότι είναι πολλοί Χριστοί? Λοιπόν, και λένε ότι ο κόσμος έγινε τυχαία από ένα ηλεκτρόνιο κλπ. Και από το μπανκ κλπ. Εγώ ρωτάω, έστω και αν έγινε από ένα ηλεκτρόνιο, από ένα σωμάτιο του Θεού, όπως λένε τώρα αυτοί, δεν το έβαλε ο Θεός να το φτιάξει αυτό και μετά να δώσει σε αυτό κίνηση και να του δώσει την προσταγή του για να γίνει κάτι ουσιαστικό και να φτάσουμε στη δημιουργία του ανθρώπου κλπ. Όλα αυτά. Είναι πολλά τα ψέματα. Και η μετασάρκωση είναι ένα άλλο ψέμα, την πάρουμε όμως άλλη φορά. Ναι, ναι, ναι. Γιατί υπάρχει κίνδυνο σήμερα να πιστέψουν πολλοί ότι η μετασάρκωση είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Ενώ δεν είναι. Ναι, ναι, ναι. Την έχει η Εκκλησία αφορήσει τους μετασάρκωτες. Και τεκμηδιώνεται όμως και στο Ευαγγέλιο. Θα πούμε τώρα στο Ευαγγέλιο για να μην καθυστερήσουμε άλλο. Να πούμε δύο λόγια και να το σχολιάσετε κι εσείς. Ναι, ναι. Μας λέει ο Χριστός εδώ πώς θα συγχωρεθούμε. Λέει ο Κύριος. Αν συγχωρείτε τα παραπτώματα των ανθρώπων στους ανθρώπους, θα συγχωρήσει και τα δικά σας παραπτώματα ο Πατέρας στους ουρανούς. Βλέπετε, το κλειδί για να συγχωρεθούμε από το Θεό είναι να συγχωρούμε τους συνανθρώπους μας. Αν όμως δεν συγχωρείτε τους άλλους, ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει εσάς. Όταν νηστεύετε, για το θέμα της νηστείας που λένε μερικοί ότι δεν χρειάζεται, ο Χριστός το λέει. Όταν νηστεύετε, να μην γίνεστε όπως οι υποκριτές κυθροποί. Διότι αυτοί παίρνουν όψη καταβεβλημένων ανθρώπου, λέει, για να φαίνονται στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Για το Θεό αυτοί δεν το κάνουν δηλαδή. Δεν το κάνουν για το Θεό. Αυτοί δεν θα πάρουν μισθό από το Θεό. Εσύ όταν νηστεύεις, απευθύνεται στον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά τώρα, γιατί ο χριστιανισμός είναι. Στο χριστιανισμό ο Χριστός απευθύνεται όχι κοινωνικά μόνο, αλλά και υπαρξιακά, στην κάθε ψυχή, στον κάθε άνθρωπο.
Διότι αν ξέρει ο Θεός ότι αν κάθε άνθρωπος αλλάξει, τότε θα αλλάξει η κοινωνία. Η κοινωνία δεν αλλάζει με βίες αλλαγές. Προσπαθεί να την αλλάξουν με ρετσέτες και με αυτά και δεν αλλάζει η κοινωνία. Ακούτε και λένε να πούμε το Σοβιέτ και λοιπά τόσα χρόνια στην. 70 χρόνια τι κάνανε. Αλλάξανε τίποτα. Ίσα ίσα τους κάνανε πιο πολύ χριστιανούς. Να μην φανεί στους ανθρώπους όταν νηστεύεις, λέει. Αλλά ναι, η νηστεία σου. Ναι, ναι, να πρέπει φανεί... να πείτε δύο λόγια και να προχωρήσουμε γιατί πρέπει να κλείσουμε. Η νηστεία σου να φαίνεται μόνο στον πατέρα, κρυφά. Και εκείνος θα ανταποδώσει φανερά τις ευεργεσίες. Να μην μαζεύετε θησαυρούς πάνω στη γη, όπου η φθορά και ο σκόρος αφανίζουν και όπου κλέφτες τρυπώνουν και κλέβουν. Να θησαυρίζετε θησαυρούς στον ουρανό. Αρετές δηλαδή και φιλανθρωπία. Αυτό εννοεί το θησαυρό στον ουρανό, αγαπητοί φίλοι. Είναι η αρετή και οι καλοσύνες που κάνουν, αυτές δεν φεύγουν ποτέ. Πάνε μέχρι το θρόνο του Θεού και μας απαλλάσσουν από πολλά αμαρτήματα. Να είστε καλά, τελειώνει, ναι. Πείτε διότι την, όπου είναι ο θησαυρός σου, λέξη και εκεί αρχίσουμε. Θα είναι και η καρδιά σου, μας λέει ο Χριστός. Στο Ματθαίο, στο 6ο κεφάλαιο. Να είστε καλά. Και στίχο 14. Ευχαριστούμε και για την Τσακλή. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Αγαπητοί φίλοι, να ανανοούμε το ραντεβού μας. Να συνεχίσουμε. Ναι, την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 η ώρα. Καλώς βράδυ, γεια σας.